Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Cat Radio σε μια εκπομπή αφιέρωμα για τη συγκεκριμένη σημερινή μέρα, την Διεθνή ημέρα των γυναικών και κοριτσιών στις επιστήμες. Μαζί μας τώρα έχουμε την Κατερίνα Λαμπρινού, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα νοσηλευτικής, η οποία θα μας πει έτσι περισσότερα για το με το τι ασχολείται, να μοιραστεί μαζί μας τα δικά της μηνύματα για τη συγκεκριμένη μέρα. Κατερίνα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, Παναγιώτα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μας, ευχαριστούμε που αποδέχτηκες με έτσι ιδιαίτερα ενθουσιασμό, μπορώ να πω, και ευχαριστώ που αφιερώνεις το χρόνο να είσαι μαζί μας. Πες μας λίγο, με τι ασχολείσαι? Εγώ, όπως είπες, είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα νοσηλευτικής και τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στα καρδιαγγειακά νοσήματα και πιο συγκεκριμένα στην καρδιακή ανεπάρκεια και τη γεροντολογική νοσηλευτική. Με απλά λόγια, διαμέσου της έρευνας μου προσπαθώ να βελτιώσω την ποιότητα ζωής και την παρεχόμενη φροντίδα σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών, αυτούς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Μάλιστα. Κατερίνη, εσύ που έχεις σπουδάσει, ποια είναι η εμπειρία σου μέχρι στιγμής όσον αφορά το ακαδημαϊκό κομμάτι? Οι περισσότερες μου σπουδές ήταν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Mm-hmm. Όταν όμως πήρα τη θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήμουν το πρώτο εκλεγμένο μέλος ΔΕΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής. Είχα μαζί με το ερευνητικό μου υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντα μου, έγινα μέλος στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Mm-hmm. Εκεί συμμετέχα σε διάφορα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές και πήρα μάλιστα και μία υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Οξφόρντης που αφορούσε σε γυναίκες που ήθελαν να ηγηθούν σε διάφορους τομείς. Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν η πρώτη νοσηλεύτρια από την Νότια Ευρώπη που πήραν τέτοια υποτροφία και ουσιαστικά ήταν γιατί είχα μπει πρόεδρος σε κάποιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και ήθελα να με στηρίξουν. Βλέπουμε ότι η προώθηση των γυναικών και των κοριτσιών στους συγκεκριμένους κλάδους μετράει χρόνια. Και είναι και ένα θέμα, ειδικά στην καρδιολογία, που δεν αφορά μόνο την Κύπρο. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Και είναι θέμα και στην αναγνώριση της προσφοράς των γυναικών στην επιστήμη της καρδιολογίας, mm-hmm. αλλά ακόμη και στις αμοιβές. Δηλαδή βλέπουμε ανισότητα να υπάρχει ακόμη και στις αμοιβές και σε χώρες που δεν θα το περιμέναμε, όπως είναι η Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμα και σε προοδευτικές χώρες βλέπουμε ότι τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις που εφαρμόζονται στο εργασιακό περιβάλλον δεν βλέπουν ούτε ανεπτυγμένη χώρα, ούτε... Ακριβώς. Και εκεί όπου η έρευνα και οι επιστήμες έχουν κάποια ιστορία. Ακριβώς. Και όμως βλέπουμε να υπάρχουν και εκεί. Γι' αυτό είναι τόσο επικίνδυνα, θα έλεγα, εισαγωγικά. Παράλληλα, πολλά σημαντικά να λάβουμε υπόψη με δράσεις. Mm-hmm. Εσύ, ναι, από την εμπειρία σου, ποιος βλέπεις να είναι... Μάλλον, να ρωτήσω εσένα, ποιο ήταν το κίνητρο σου προς... Σε όλη σου την πορεία, γιατί ανέφερες πριν ότι είσαι ηγετικό ρόλο από νεαρή ηλικία, το οποίο σε έκαμε να έχεις κάποιες διακρίσεις, ίσως κάποιον κίνητρο, ίσως κάποιον role model. Εγώ μάλιστα ασχολούμαι και με μια επιστήμη που ειδικά στην Κύπρο δεν χαίρει ιδιαίτερης αναγνώρισης. Ναι. Η επιστήμη της νοσηλευτικής. Η επιστήμη της νοσηλευτικής, μάλιστα στην Κύπρο, άρχισε να αναπτύσσεται πάρα πολύ μετά τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το 2007, mm-hmm. όταν αρχίσαμε τη λειτουργία του και αρχίσαμε να κάνουμε έρευνα. Οπότε στόχος με μένα, όταν εκλέγηκα και γύρισα στην Κύπρο, ήταν να αναδείξω αυτή την επιστήμη και ταυτόχρονα διαμέσου της επιστήμης μου να βελτιώσω την παρεχόμενη φροντίδα σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Οπότε αυτό ήταν το κίνητρο μου και επιπλέον έβλεπα και μια ανισότητα της Ευρώπης και στον κόσμο που αφορούσε στις νότιες χώρες
και ήθελα να είμαι τόσο καλή που και στη χώρα μου θα αναδειχθεί η επιστήμη μου, αλλά και στο εξωτερικό θα αναδειχθεί η επιστήμη που γίνεται στην Κύπρο. Έτσι είχα πάρα πολλά κίνητρα, τόσο εθνικά, δηλαδή εντός της Κύπρου, αλλά και στο εξωτερικό. Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η υποδομή σε μια χώρα για την ανέλυξη των ταλέντων, για την υποστήριξη των επιστήμων. Υποδομή, η κουλτούρα πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια. Η κουλτούρα είναι ένα σημαντικό μέρος. Το πρώτο να με ρωτάς. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό αφορά και στις γυναίκες στις επιστήμες. Επηρεάζει η κουλτούρα. Και το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Ή ακόμη το βλέπουμε και σε μειονότητες σε ίδιες χώρες. Να υπάρχουν διαφορές. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ακόμα και οι έρευνες το δείχνουν ότι η κουλτούρα είναι ο καταλυτικός παράγοντας για να αλλάξουμε τα στερεότυπα, να σπάσουμε τα καλούπια που βάλουμε τα άτομα. Γιατί φαίνεται ότι επηρεάζει και την εκπροσώπηση των γυναικών ή άλλων ατόμων από μειονότητες στις επιστήμες. Ακριβώς. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, λοιπόν, ποιο μήνυμα θα έστελνες εσύ σε νέα άτομα που, ή συγκεκριμένα σε νεαρά κορίτσια που θα ήθελα να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο κομμάτι, ακόμα και το δικό σου κομμάτι που ασχολείσαι με τα καρδιολογικά νοσήματα? Εγώ θα έλεγα σε κάθε κορίτσι, κάθε κοπέλα, να κάνει αυτό που αγαπά και μπορεί να το κάνει. Και σίγουρα όταν αγαπάς κάτι και το κάνεις με πάθος, το κάνεις καλά και θα ξεχωρίσεις. Πολλές φορές αυτός ο δρόμος και αυτός ο αγώνας είναι δύσκολος. Ή η αναγνώριση, γιατί κάποτε θέλουμε μια επιβράβευση για να συνεχίσουμε και είναι κινητήρια δύναμη, μπορεί να έρθει αργά ή μπορεί να μην έρθει με τον τρόπο τον οποίο το φανταζόμαστε και να έρθει με έναν διαφορετικό τρόπο. Να το κάνουν. Να κάνουν αυτό που τους αρέσει, να ακολουθήσουν οποιαδήποτε επιστήμη τους αρέσει και την αγαπούν, και είμαι σίγουρη ότι θα κάνουν σπουδαία πράγματα. Και πρώτα απ' όλα να το κάνουν για τον εαυτό τους. Και τους αξίζει, στην κάθε γυναίκα της αξίζει να κάνει αυτό που αγαπά και να συνεχίσει να το κάνει. Αυτό θα έλεγα. Όμορφο μήνυμα, είναι πολλά αυθεντικό και νομίζω απλό, αλλά τούτο χρειάζεται να ακούσουμε στο τέλος της ημέρας, γιατί τούτο είναι η πραγματικότητα. Καταρίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ήταν χαρά μας και τιμή μας να είσαι μαζί μας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τι όμορφα μήνυματα ακούμε σήμερα, διάφορες εμπειρίες, κλάδους που νομίζω και εγώ στην καριέρα μου μπορεί να μην ξανάκουσα, γιατί οι επιστήμες έχουν τόσες πολλές διαστάσεις που είναι ένας καινούριος κόσμος. Δηλαδή πολλές φορές που ακούω τα συγκεκριμένα άτομα λέω μακάρι να είχα καλύτερη επαγγελματικό προσανατολισμό, νομίζω αν ήμουν στο σχολείο, ίσως και εγώ να μην πάω στις επιστήμες, οπότε κανείς δεν ξέρει. Ναι. Νομίζω έχουμε μια όμορφη παρέα μαζί μας τώρα. Έτοιμη να έρθει η Μαριάννα, είναι μαζί μας. Δώστε μας λίγο χρόνο μέχρι να έρθει στην παρέα μας.